Το νέο βιβλίο του Βασίλη Καραγιάννη, Ενωμένα Μυστικά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβριλίδη και περιλαμβάνει 20 αφηγήσεις, παρουσιάστηκε στην Κοζάνη το βράδυ της Παρασκευής στο ισόγειο του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Για το βιβλίο μίλησαν η Χριστίνα Καραντώνη, φιλόλογος, ποιήτρια και φωτογράφος, και ο Δημήτρης Λιακάκος, κοινωνιολόγος. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Τάσος Κόλλιας, ραδιοφωνικός παραγωγός, πρώην διευθυντής της ΕΡΑ Κοζάνης. Σήμερα παρουσιάζω το, θα έλεγα, το 20ο βιβλίο μου. Δεν τα μετράω και καλά. Πιθανόν να είναι το 20ο, γιατί μου λείπει και ένα, το οποίο το έχασε στο τυπογραφείο. Έχασε ο κόσμος. Ένα βιβλίο το οποίο είναι μια σειρά από αφηγήσεις, γύρω στις 20 αφηγήσεις, με τον τίτλο Ενωμένα Μυστικά. Είναι στις εκδόσεις Γαβριλίδη. Τα τελευταία χρόνια 5 βιβλία τα έχω βγάλει στις εκδόσεις αυτές του Γαβριλίδη και έχω σχηματίσει ένα σώμα βιβλίων που θα το ονόμαζα η Γαβριλιάδα μου, όπως λέμε την Ιλιάδα. Είναι αφηγήσεις για ανθρώπους και καταστάσεις που γνώρισα, που τους ζω. Άλλοι που υπάρχουν είναι ζωή και άλλοι που δεν υπάρχουν. Και κοινός παραγνωμαστής όλων των αφηγήσεων και κυρίως αυτές που αναφέρονται σε πρόσωπα και σε ανθρώπους είναι η αγαπητική σχέση που είχαμε με αυτούς, η εκτίμηση που τους έτρεφα, παρότι μπορεί να φανεί και λίγο έτσι μια σκοπτική διάθεση εξέταση αυτών των πραγμάτων και των προσώπων. Εν τούτης όμως, αυτό που κυριαρχεί στην εξέλιξη των διηγήσεων για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, και το τονίζω ξανά γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι ο κενός παρανομαστής αυτός, η αγάπη που τους έτρεφα εν ζωή και η εκτίμηση που τους τρέφω αυτούς που ζουν σήμερα. Βρίσκομαι στην Κοζάνη για να παρουσιάσω το καινούριο βιβλίο του Βασίλη Καραγιάννη, «Τα Ενωμένα Μυστικά». Μου εμπιστεύτηκε το εξώφυλλο και 6:30 στην επιμέλεια και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Ελπίζω να ξεκλειδώσουμε σήμερα κάποια από τα μυστικά του. Αποδέχθηκα με μεγάλη τιμή και ένα μικρό φόβο για το πώς θα συμπαρουσιάσω τα Ενωμένα Μυστικά, του τελευταίου βιβλίου του Βασίλη Καραγιάννη, παλιό μου φίλου, του οποίου υπήρξα πιστός αναγνώστης και μέσα από το περιοδικό Παρέμβαση που συμπλήρωσε 35 χρόνια. Και πιστεύω ότι ο Βασίλης Καραγιάννης είναι ένα τιμαλφές του λόγου στην περιοχή μας, ο οποίος με προσωπικό μόχθο, οικονομικές θυσίες και ακαταμάχητη προσπάθεια συνεχίζει να μας προσφέρει τα έργα του. Στη σημερινή παρουσίαση, φαντάζομαι θα παρακολουθήσετε, επέλεξα να κάνω μία αποτίμηση του συνόλου της προσφοράς του και να σταθώ στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα για να προσεγγίσει κάποιος τον Βασίλη Καραγιάννη, αλλά υπάρχουν κλειδιά τα οποία ανοίγουν πόρτες στον αναγνώστη. Και φαντάζομαι ότι θα προσφέρω 2-3 για να γίνει περισσότερο κατανοητός, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολος στη γραφή του ο Βασίλης Καραγιάννης. Φαντάζεστε βέβαια ότι η μη ευκολία στην ανάγνωση, τι δυστοκία προϋποθέτει για τη γραφή. Όμως, άριστος γνώστης της γλώσσας, άνθρωπος ο οποίος διέτρεξε χιλιάδες βιβλία, αποθησάβρισε σοφία και λόγο, ειδικά στην ελληνική γλώσσα, με τόσο πλούτο, και σε κάθε του βιβλίο ενσωματώνει στοιχεία από όλο αυτό το ταξίδι του αναγνώστη και του γράφοντος και τα ενσωματώνει στα βιβλία του, ούτως ώστε αυτός που διαβάζει αναγκάζεται να επιστρέψει στην ανάγνωση για να πιστεί ότι αυτά που βλέπει είναι αλήθεια και ότι του είναι χρήσιμα. Του εύχομαι να συνεχίσει την προσφορά αυτή και πιστεύω ότι έχει ακόμα πολλά να μας πει. Δεν τα είπε όλα.